Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα εξαιρετικό ερώτημα κάτω από ένα βίντεο για ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog. Κάτω από το βίντεο «Κουλτούρα ψυχοθεραπείας και όρια. Σκέψεις για θεραπευτές και θεραπευόμενους» διάβασα μια εξαιρετική ερώτηση, ένα εξαιρετικό ερώτημα. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βίντεο σχετικά με το πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου και το γιατί αφομοιώνουμε τόσο πολύ όσα μας μαθαίνουν οι γονείς, αλλά και η κοινωνία? Είναι ένδειξη κάποιων διαταραχών το να πιστεύεις τόσο πολύ όσα σου λένε και να στρέφεσαι εναντίον όσων σου λένε κάτι διαφορετικό? Ή το να τηρείς πιστά τις εντολές που σου έχουν μάθει? Γιατί ως ενήλικες δεν αμφισβητούμε όσα μας μαθαίνουν όταν είμαστε παιδιά και γιατί συνεχίζουμε να τα εφαρμόζουμε με τόση πίστη? Βλέπετε, κρατώ εδώ το παλιό μου τηλέφωνο. Θυμάστε που σας είπα το παλιό μου νέο τηλέφωνο? Που άλλαξε η κόρη μου το τηλέφωνο της και μου έδωσε το παλιό και βρήκα στο συρτάρι της, τώρα που έφυγε και συγύρισα, μια θήκη που είναι το ίδιο χρώμα με το, με το παλιό παλιό μου τηλέφωνο. Αυτό το καινούργιο παλιό μου τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το ερώτημα, είναι δόκιμο και είναι καταπληκτική ευκαιρία για να κάνουμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό, θεωρητικό, οδηγητικό vlog. Θα απαντήσω μονολεκτικά. Όχι. Δεν είναι ένδειξη διαταραχής να συνεχίζουμε να κάνουμε όσα μας έχουν διδάξει οι γονείς μας και η κοινωνία. Αντιθέτως, είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων αυτή. Σας σκούφανα, ε. Λακί μου, μπορείς να πας λίγο πίσω να μας σκουφαίνεις και εσύ μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι πολύ βαθιά εγχαραγμένα στον εγκέφαλό μας όλα τα διδάγματα τα οποία παίρνουμε ως παιδιά από τους γονείς μας, από το σχολείο, από την pop κουλτούρα και από την εκκλησία και γενικότερα από την κοινωνία. Είναι βαθιά εγχαραγμένα μέσα στον αρχαϊκό μας εγκέφαλο. Νευροψυχολόγος δεν είμαι, ούτε νευροεπιστήμονας, άρα δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς σε ποια φάση ανάπτυξης βρίσκεται σε κάθε ηλικιακό στάδιο ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό που ξέρω όμως να σας πω είναι ότι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρόσθετων μετωπιών φλοιών γίνεται γύρω στα 26 χρόνια στα κορίτσια και γύρω στα 28 χρόνια στα αγόρια. Η πρόσθετη μετωπιαία φλοιή είναι το τελευταίο κομμάτι αναπτυξιακά και εξελιχτικά που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος με βάση τη θεωρία της εξέλιξης. Και εδώ στους πρόσθετους μετωπιαίους λοβούς εδράζουν οι λειτουργίες της κρίσης, της διάκρισης και ούτω καθεξής. Όταν γεννιέται ένα ανθρώπινο μωρό, έχει ένα υποανάπτυχτο εγκέφαλο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και τα ανθρώπινα μωρά είναι ίσως τα πιο αβοήθητα μωρά από όλα τα θηλαστικά. Το κατσικάκι γεννιέται και αρχίζει και χοροπηδάει. Το αλογάκι το ίδιο. Ο άνθρωπος όμως θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να περπατήσει, να μπορέσει να μιλήσει, να μπορέσει να αυτοεξυπηρετηθεί. Γνωρίζετε ότι ο θυλασμός για τα ανθρώπινα παιδιά είναι προγραμματισμένος έτσι ώστε να διαρκέσει μέχρι τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής τους. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι θύλαζαν τα μικρά τους, οι πρωτόγονες μητέρες, μέχρι τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους. Δεν γεννιέται ο άνθρωπος με ένα εγκέφαλο κοντά στην πλήρη ανάπτυξη ή έτοιμο να λειτουργήσει στο πλήρες δυναμικό του. Σταδιακά εξελίσσεται ο εγκέφαλος σε διάφορα εξελιχτικά ορόσημα. Στην ηλικία των 7 περίπου χρόνων ένα άλλο εξελιχτικό ορόσημο, στην ηλικία των 12 χρόνων και το καθεξής. Όταν γεννιέται το μωρό, δεν είναι αυτό που έλεγαν παλιά tabula rasa, δηλαδή ένας άσπρος πίνακας, ένας πίνακας κενός που αρχίζουν τότε να γράφονται οι πρώτες εμπειρίες, γνωρίζουμε ότι ήδη μέσα από την κοιλιά της μητέρας του γίνονται οι πρώτες μνημονικές εγγραφές.
Οπότε σκεφτείτε από πόσο πολύ νωρίς, ακούγοντας ένα έμβριο πράγματα, ξέρουμε ότι ήδη στον τρίτο μήνα της σκίσης ενεργοποιείται το κέντρο ακοής στον εγκέφαλο και το κέντρο κατανόησης της γλώσσας του εμβρίου, στη 16η εβδομάδα περίπου. Οπότε δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι όσα πράγματα μαθαίνουμε όσο πιο μικροί είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα ξεγράψουμε από τον εγκέφαλό μας. Ο Ντόν Μιγκουέλ Ρουίς, ένας Μεξικανός συγγραφέας, στο βιβλίο του «Οι τέσσερις συμφωνίες», όπου καταγράφει την αρχαία Μεξικάνικη Σοφία, λέει ότι τα παιδιά γεννιούνται τέλεια, το DNA τους η φύση δηλαδή έχει προνοήσει ώστε να λειτουργούν με ένα τέλειο φυσικό τρόπο, και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά οι ενήλικες είναι αυτός ο οποίος παίρνει μέσα τους ένα ζυζάνιο, το οποίο ζυζάνιο προκαλεί ζημιά στο παιδί και στον ενήλικα μεγαλώνοντας, γιατί συνεχώς τους παίρνει αμφιβολίες για τον εαυτό του, τον κάνει να νιώθει τύψεις και ενοχές και ούτω καθεξής. Και επίσης, ο Πιτ Βόλκερ στο βιβλίο του για τη διαχείριση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, μιλάει για τον εσωτερικευμένο κριτή, τον εσωτερικό κριτή. Λέει όλα όσα μας μαθαίνουν, τα όχι, τα μη, τα πρέπει, τον ντροπή και όλα αυτά που μας μαθαίνουν οι άλλοι ενήλικες μεγαλώνοντας μέσα στο σπίτι μας, στο σχολείο, στην κοινωνία, στην εκκλησία κλπ. Όλα αυτά γίνονται ένας εσωτερικός κριτής που όταν θα απομακρυνθούμε από εκείνο το χώρο στον οποίο εκπαιδευτήκαμε, όταν θα πάμε να μείνουμε μόνοι μας, όταν θα πάμε στο πανεπιστήμιο, αν κάποιος θα πάει στο πανεπιστήμιο, όταν θα αρχίσουμε να ζούμε μόνοι μας, να φτιάξουμε τη δική μας πορεία ζωής και δεν είναι στο άμεσο περιβάλλον μας οι εκπαιδευτές μας, οι γονείς μας, οι δάσκαλοι μας, ο παπάς της ενορίας μας και το καθεξής, εάν ήταν η οικογένεια μας θρήσκα, εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας εσωτερικευμένο όλο αυτό το λογισμικό που μας έχουν εμφυτεύσει. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος από την ενηλικίωση του και μετά να αμφισβητήσει όλο αυτό το λογισμικό, το οποίο έχει αρχίσει να εγκαθίστανται στον εγκέφαλό του από πολύ νωρίς και είναι καταγεγραμμένο στα βάθη του εγκεφάλου του. Πρόσφατα σας έχω πει ότι μας είπε η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι ακαδημαϊκός, ερευνήτρια, κάνει το μεταδακτορικό της τώρα και διαβάζει συνεχώς τις νέες μελέτες και τις νέες εξελίξεις στον χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας, κυρίως που την ενδιαφέρει, αλλά και σε άλλους χώρους, μας έχει πει ότι έχει βρεθεί, λέει, ότι τα τραύματα εγγράφονται πολύ βαθιά στον εγκέφαλο, στον αρχαϊκό εγκέφαλο, ενώ, λέει, οι καινούργιες εμπειρίες, οι καινούργιες διδασκαλίες, οι καινούργιες απόψεις εγγράφονται πιο επιφανειακά, στο φλοιό. Οπότε, λέει, για κάθε ένα τραύμα χρειάζονται 5 θετικές εμπειρίες στο παρόν για να το αναιρέσουν. Αν κατάλαβα καλά, ίσως είναι και μια δική μου συνάρτηση αυτή, επειδή τα παιδικά τραύματα προκύπτουν, τα ψυχικά τραύματα συνήθως είναι παιδικά τραύματα και προκύπτουν στην παιδική ηλικία, γι' αυτό και είναι βαθιά εγγεγραμμένα στον αρχαϊκό εγκέφαλο και στο κέντρο του μυαλού μας. Οπότε, για να μπορέσει ένας ενήλικας να ανατρέψει όλο αυτό και να αμφισβητήσει πρώτα απ' όλα ότι αυτά που ξέρει ως σωστά είναι όντως τα σωστά, να αποτάξει από πάνω του τη διδασκαλία που έχει δεχθεί, που μπορεί να είναι και πλήση εγκεφάλου, που μπορεί να είναι και μια διδασκαλία η οποία να μην ταιριάζει με τη δική του ιδιοσυγκρασία, να μπορεί να είναι πιστεύω όλα αυτά που έχει ενστερνιστεί, που τα έχει ενστερνιστεί δια της ψυχικής βίας, για να μπορέσει να τα αμφισβητήσει όλα αυτά και να τα αποτάξει από πάνω του και ακόμη πιο σπουδαία να κρατήσει τα καλά στοιχεία από την ανατροφή του και να προσθέσει καινούργια ανθρωπιστικά στοιχεία, χρειάζεται μια πολύ θαραλέα πνευματική επανάσταση. Πρόκειται για μια επαναστατική πράξη, η οποία θέλει πολύ θάρρος, πολύ πνευματική εργοτικότητα και πολύ κόπο. Οπότε, είναι φυσιολογικό από τη μια
οι άνθρωποι μεγαλώνοντας να συνεχίζουν να αναπαράγουν τα πιστεύω, τις αρχές, τις αξίες, τα κοινωνικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις που τους έχουν διδάξει οι γονείς τους και οι κοινωνικοί τους δάσκαλοι, οι θρησκευτικοί τους δάσκαλοι, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι αφύσικο, είναι καινοτόμο, είναι επαναστατικό να τα πετάξεις όλα αυτά από πάνω σου και να μπορέσεις να έχεις τις δικές σου αρχές και αξίες, τη δική σου ηθική πηξίδα, να βρεις τη δική σου αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι αντιδρούν μεγαλώνοντας απέναντι στις διδαχές, τις επιταχτικές, τις ίσως και πολύ έτσι έντονες και καταπιεστικές που έχουν δεχθεί από τους γονείς τους, από το σχολείο, από την εκκλησία και το καθεξής, και μεγαλώνοντας τα πετάνε όλα από πάνω τους, αλλά δεν τα υποκαθιστούν με δικές τους αξίες. Και έτσι καταλήγουν στο μηδενισμό. Καταλήγουν δηλαδή σε μια συνθήκη στην οποία νιώθουν ότι όλα είναι μάταια, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, ότι δεν αξίζει τον κόπο να είσαι καλός άνθρωπος, ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια, όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι τοξικοί, ότι δεν αξίζει τον κόπο να προσπαθούμε και δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει πλοίο για σε, δεν υπάρχει οδός κλπ. Άρα, η επανάσταση ολοκληρώνεται όταν μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας ριζωμένα, να τα αποτινάξουμε από πάνω μας και στη θέση τους να βάλουμε τις δικές μας προσωπικές αξίες και να αρχίσουμε να καλλιεργούμαστε πνευματικά. Γιατί το να μου διδάξει η μάνα μου, ο πατέρας μου, το σχολείο, η εκκλησία κάποια πράγματα, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, ότι το να είσαι γκέι είναι κάτι κακό, είναι αμαρτία, ότι μια γυναίκα δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να φοράει ανοιχτό ντεκολτέ, ότι το ένα το άλλο. Αυτά δεν είναι πνευματικότητα. Αυτά είναι, βάζει ένα λογισμικό πάνω σε ένα ρομπότ και πάει το ρομπότ. Πνευματικότητα είναι και ανάπτυξη του ανθρώπου είναι να μπορέσει συνειδητά, χρησιμοποιώντας την κρίση του, τη λογική του και τη διάκρισή του, να αποφασίσει ποιος είναι, υπαρξιακά ποιος είναι, και ποιες πνευματικές και ηθικές αξίες τον αντιπροσωπεύουν. Οπότε, η προσπάθεια μας δεν είναι μόνο να κάνουμε το άλμα αποσύοντας από πάνω μας το ζυγό, αλλά η προσπάθεια είναι ακόμη πιο κοπιώδης και εργώδης, γιατί χρειάζεται να κάνουμε στον εαυτό μας μια νέα πλήση εγκεφάλου, η οποία να μην έχει να κάνει μόνο με το ότι ήταν λάθος ο τρόπος που σε έχουν διδάξει, πέταξέ τον, αλλά υιοθέτησε αυτό τον τρόπο, ο οποίος είναι πιο ανθρωπιστικός, είναι πιο υγιής, είναι πιο πνευματικός κλπ. Θυμάστε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι λέει τα τραύματα γράφονται πολύ βαθιά στον εγκέφαλο και χρειάζονται περίπου 5 θετικές εμπειρίες για να αντισταθμίσουν μια αρνητική εμπειρία που είναι τραυματική. Πώς θα κάνουμε θετική πλήση εγκεφάλου στον εαυτό μας, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη θαραλέα και επαναστατική δράση της αλλαγής και της επαναφοράς και ταυτόχρονα της διατήρησης της ψυχικής μας ισορροπίας. Ευχαριστώ. Like. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Χρειαζόμαστε να τροφοδοτούμε συνεχώς το μυαλό μας με μία πλήση εγκεφάλου που θα αποφασίσουμε εμείς. Όταν έκανα εγώ αυτή την αλλαγή, εκείνο που με είχε βοηθήσει, και γι' αυτό φτιάχνω και αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο καθημερινώς, ήταν το να διαβάζω συνεχώς βιβλία στην αγγλική γλώσσα κυρίως, και γι' αυτό σας πετάω συνεχώς αγγλικούς όρους. Στην αγγλική γλώσσα τότε, το 2001, όταν έκανα εγώ την επανάστασή μου πριν 22 χρόνια, τα χώρισα από τους γονείς μου, από τον πρώτο μου σύζυγο και από την εκκλησία, δεν υπήρχαν βιβλία στην ελληνική γλώσσα γραμμένα από ψυχολόγους, ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, τα οποία να έχουν αυτή την προσέγγιση του δίνω εργαλεία σε ανθρώπους
για να μπορέσουν να καταλάβουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, να ψυχοεκπαιδευτούν έτσι. Αγόρασα κυριολεκτικά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα κυρίως, τα οποία διάβαζα καθημερινά, συστηματικά. Θυμάμαι ότι ξυπνούσα πιο νωρίς μια ώρα το πρωί από την ώρα που θα ξυπνούσαν τα παιδιά για να τα ετοιμάσω για το σχολείο και έκανα καφέ, άναβα τσιγάρο, κάπνιζα τότε και καθόμουν στη βεράντα και διάβαζα μια ώρα από το ψυχοεκπαιδευτικό πνευματικό βιβλίο που διάβαζα για να συνέλθω, για να μπουσταριστώ, για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου, για να νιώσω καλά, για να δώσω το αντίδοτο στον οργανισμό μου που το δηλητηρίαζε ο εσωτερικός κριτής. Γι' αυτό φτιάχνω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Για να βρίσκονται εδώ πέρα, έχουμε πάνω από 4.000 ελεύθερα βίντεο εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Λέω ελεύθερα ενώ μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν είναι στη συμμετοχή. Και αυτά τα βίντεο που είναι στη συμμετοχή είναι τα ίδια βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Και τα μόνα βίντεο που δεν έχει πρόσβαση κάποιος ο οποίος δεν είναι στη συμμετοχή είναι τα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από σημαντικά κατά τη γνώμη μου ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, τα οποία στην περιγραφή αυτού του playlist μπορείτε να βρείτε τα links για να αγοράσετε αυτά τα βιβλία αν θέλετε να τα διαβάσετε. Τα βιβλία που προτείνουμε ως ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Είναι το book club μας, θα έλεγα, η λέσχη βιβλία. Λοιπόν, πώς κάνεις αυτή την αλλαγή? Κάνοντας συνειδητά στον εαυτό σου πλήση εγκεφάλου προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια στη ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή έχουμε τα ακουστικά μας και ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο είτε από αυτό το κανάλι είτε από κάποιο άλλο κανάλι, σαν την πρέπει οπωσδήποτε να από αυτό το κανάλι. Ακούμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο συνέχεια, προκειμένου να κάνουμε συνειδητά μια νέα πλήση εγκεφάλου σε εμάς. Κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ για τη διαχείριση των ενοχών, των κοινωνικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων κλπ. Και χρειάζεται ένα συνεχής πνευματικός αγώνας. Είναι η ίδια συνταγή. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, πνευματικός αγώνας. Ναι. Αν διερωτάστε γιατί βάζει τα πόδια του πάνω μου, είναι γιατί θέλω να πει κουράστηκα, βαρέθηκα στα αυτοκινητά, πήγαμε πρωί. Λοιπόν, αυτά. Δεν είναι αφύσικο κάποιος να εξακολουθεί να επαναλαμβάνει και γνωστικά και σα σκέψεις και λεκτικά και συμπεριφορικά αυτά που τον έχουν διδάξει. Αυτή είναι η απλή ανθρώπινη φύση. Έτσι λειτουργούν τα ανθρώπινα ζώα, όπως τα διδάξεις έτσι πάνε. Χρειάζεται να πας κόντρα στη φύση σου για να αλλάξεις το λογισμικό σου και αυτό είναι μια επαναστατική πράξη. Αυτό είναι μια πράξη που προϋποθέτει όρεξη για να ταλαιπωρηθείς, να δουλέψεις, προϋποθέτει συναισθηματική νοημοσύνη και όρεξη για να αυξήσεις και τη συναισθηματική σου νοημοσύνη και θεωρώ ότι ο μέσος όρος των ανθρώπων οι οποίοι επαναλαμβάνουν βαριεστημένα και κάνουν έτσι αψήφιστα τα ίδια που έκαναν οι γονείς τους δεν είναι διαταραγμένοι, είναι απλώς άνθρωποι. Είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι κάνουν όπως τους έμαθαν. Και σίγουρα είναι συναισθηματικά βλάκες. Πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, έως και ανύπαρκτη. Δηλαδή, αν είσαι στην ηλικία που είμαι εγώ, για παράδειγμα, 48 χρονών, και κάνεις για 48 χρόνια τέτοια πράγματα και βλέπεις συνέχεια ότι είσαι δυστυχής και ότι τα κάνεις όλα χάλια και ότι δεν είσαι ευτυχισμένος και ότι στενοχωρείς τους άλλους κλπ. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκα συναισθηματικά για να μην αντιδράσει και να πει ρε παιδί, μα αποκτήσω αυτεπίγνωση. Α πω να κοιταχτώ, α πω να ψαχτώ. Για να σου λένε οι άλλοι γύρω σου. Χρειάζεσαι να πα στον ψυχολόγο. Όχι, όχι. Εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολόγο, εγώ τα κάνω όλα από μόνο. Συναισθηματικά βλάκα είναι ένα τέτοιο άνθρωπο. Ναι, γιατί να του δώσουμε, γιατί να του προσδώσουμε κάποια διαταραχή. Δεν είναι διαταραχή. Συναισθηματική βλακεία δεν είναι διαταραχή. Είναι επιλογή. Είναι τρόπο ζωή. Θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή, με τόσα ερεθίσματα που έχουμε από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από τα βιβλία, υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία στον κόσμο. Λόγω της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως κλπ. Υπάρχει τόση πολύ πρόσβαση στη γνώση που πρέπει να μην θέλει κάποιος για να μάθει πράγματα. Έτσι με το ζόρι, δεν είναι με το ζόρι να πάμε να μάθουμε στον άλλον να γίνει ένας καλός άνθρωπος, ένας πνευματικός κ.ο.κ. Ώστε θέλει ο πίσω μου, ώστε και ο Χριστός έλεγε, ώστε θέλει ο πίσω μου. Λοιπόν. Δεν είναι διαταραχή.
Όπως επίσης δεν είναι διαταραχή και το να έχει κάποιος ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι τύπος προσωπικότητας. Να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ήδη ανθρώπων. Ειδικοί ήδη ανθρώπων. Διάφορα ήδη ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τους άλλους τι είδος ανθρώπου θα είναι. Μπορούμε να αποφασίσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Αν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το λογισμικό, αν θέλουμε να κάνουμε αυτή την επαναστατική πράξη, αν θέλουμε να τα γυρίσουμε όλα ανάποδα, αλλά να ξαναχτίσουμε, και σε αυτό το ξαναχτίσιμο κρατάμε και τα καλά στοιχεία από αυτά που μας έχει δώσει η ανατροφή μας. Γιατί η χειρότερη ανατροφή μας έχει δώσει κάποια καλά στοιχεία. Η χειρότερη ανατροφή έχει κάποια καλά στοιχεία. Δηλαδή, δεν τα ρίχνουμε όλα κάτω. Απορρίπτουμε εν γέννη την ανατροφή μας, υποκαθιστούμε τις αξίες που μας έχουν εμφυσίσει με τις αξίες που αποφασίζουμε και στη συνέχεια ανασύρουμε τα καλά στοιχεία που είχαν οι διαταχές που μας έκαναν οι γονείς μας στο σχολείο, εκκλησία, ξέρω, και κρατάμε εκείνα τα καλά στοιχεία. Γιατί υπάρχουν ψήγματα καλών στοιχείων, ψήγματα ανθρωπιστικών αξιών, πνευματικότητας σε όλων των ειδών της διαπαιδαγωγής. Αυτά. Το ενθουσιασμένο μου σκυλί και εγώ σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε να κάνετε αυτή την επαναστατική πράξη να γίνετε συναισθηματικά ευφύς άνθρωποι. Και να θερίσετε τα εσωτερικά ζυζάνια από μέσα σας, όπως η μαμά του Λάκη πήρε το κουρευτήρι του κήπου και κούρεψε όλα τα ζυζάνια. Και τώρα έχουν γεμίσει τα χέρια της ξανθήματα, έχει κλείσει η μύτη της από την αλλεργία και έχουν θέματα. Ναι, αυτό.